κυβέρνηση δείχνει ότι πλέον έχει ρετάρει, καθώς τις τελευταίες ημέρες πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα από σύνθεση στον κυβερνητικό χώρο. Η συνεχής αλληλοδιαψεύσεις μεταξύ υπουργών και του αλλαλού που επικρατεί έχει προκαλέσει μια σύγχυση, αφού κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα αποφασίσει η κυβέρνηση, ενώ αυτή η εικόνα έχει προβληματίσει και το Μαξίμου. Εκτός από τους υπουργούς που δημοσίως αδειάζει ο ένας τον άλλον και τους βουλευτές που αρχίζουν να ξεθαρεύουν και να διαφοροποιούνται, το νέο στοιχείο που κάνει ακόμα πιο δραματική την κατάσταση είναι ότι η κυβέρνηση μοιάζει ακέφαλη. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει πολλά ερωτήματα για το πώς ακριβώς προεδρεύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακή είναι η αδυναμία των Γιώργο Γεραπετρίτη και Άκης Κέρτσο να επιβάλλουν την κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης έστειλε σαφές μήνυμα στους υπουργούς και στους βουλευτές. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση εκφράζεται με τρόπο σαφή. Εκφράζεται δια του υφυπουργού τύπου και κυβερνητικού εκπροσώπου και ήταν πάρα πολύ σαφής. Παράλληλα, πρόσθεσε, μπορεί βεβαίως ο κάθε υπουργός να έχει μία άποψη για το ζήτημα. Η κυβερνητική γραμμή όμως είναι μία και ενιαία. Η αποσύνθεση εκδηλώνεται ορατά πια και στην κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία έως τώρα έβραζε υπογείως. Ακόμη και ο νομοταγής Δημήτρης Κερίδης χαρακτήρισε κόντρα στους επίσημους κυβερνητικούς ισχυρισμούς λάθος την επιλογή ασθενών από τις ιδιωτικές κλινικές. Η περίπτωσή του ήρθε να προσθεθεί σε αυτή του Ανδρέα Κουτσούμπα, ο οποίος ζήτησε συνταγογράφηση των μοριακών τεστ, και του Άγγελου Τσιγκρή, ο οποίος έκανε δημόσια κριτική για τους μουσικούς που πλήττονται από τα μέτρα.